Η Κύπρος δεν θα μετατραπεί σε Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Λίβανο με την αποδοχή των απαράδεκτων όρων και επιθυμιών της τουρκικής πλευράς, ήταν το δεικτικό σχόλιο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες αναφορές Ερτογάν. Σε δηλώσεις στο περιθώριο επίσκεψης σε μονάδες πυροβολικού με έδρα τη Λευκωσία εν ώψη Πάσχα, υπογράμμισε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Να επιτρέπουν στη λειτουργικότητα του κράτους, την ανεξαρτησία του κράτους ή την απεξάρτηση από εγγύησεις και συνεπώς την εξάρτηση από επιρροές τρίτων χωρών. Δεν θέλουμε να βιώσουμε συνθήκες Βοσνίας, Ερζεγοβίνης ή Λιβάνου, όπου ανάλογες ρυθμίσεις με τις επιδιωκόμενες έχουν αποδώσει δύο μη λειτουργικά και εν τη ουσία νεκρά κράτη. Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης απίφθινε πρόσκληση στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αποδείξει εμπράκτος τα όσα δημοσίως διακηρύσει ότι η Τουρκία δήθεν επιδιώκει την ειρήνη, ενώ την ίδια ώρα ξεχνά ότι συνεχίζει να κατέχει την Κύπρο και επεμβαίνει σε ξένα κράτη με τελευταίο παράδειγμα την εισβολή στο Βόρειο Ιράκ. Εκτίμησε ότι σύμφωνα και με τα όσα διαμηνεί η τουρκική πλευρά στο παρασκήνιο, δεν θα πρέπει να αναμένεται οποιαδήποτε πρωτοβουλία πριν τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης άνοιξης στην Τουρκία. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η κρίση στην Ουκρανία και η προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργούν συνθήκες επίλυσης προβλημάτων, απευθύνοντας κάλεσμα για ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας για το Κυπριακό. Τώρα καθίσταται ακόμη επιτακτικότερο να αναληφθεί μια πρωτοβουλία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Εθνών αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες διεμήνησαν ότι θα ήθελαν να δουν την Τουρκία να εμπλέκεται εις τη Μεσόγειο, να αναλάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε πρώτον να οριοθετηθεί η ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε και τις επιθέσεις φιλίας που η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα εξαπολύει προς Ισραήλ και αραβικές χώρες με στόχο να αποκτήσει ρόλο και λόγο αλλά και να εμπλέξει το ψευδοκράτος στις ενεργειακές εξελίξεις. Οι τριμερείς συνεργασίες που αναπτύξαμε εδώ ακριβώς δείχνουν και το μέγεθος μιας σωστής εξωτερικής πολιτικής, η οποία αποτρέπει ανάλογα φαινόμενα. Απευθυνόμενος στους οπλίτες και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι οι προσπάθειες ενίσχυσης της δύναμης θα συνεχιστούν και η ανάγκη αυτή γίνεται πιο ξεκάθαρη με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Γνωρίζοντας νοοτροπίες που προσομοιάζουν μεταξύ του εισβολέα και των σημερινών γεγονότων, καταστροφικών γεγονότων που μαρτυρούμε, είναι η θέση μας πως η Εθνική Φρουρά δεν μπορεί παρά να ενισχύεται αμυντικά. Τέλος, εξέφρασε εκ μέρους της πολιτείας θερμές ευχαριστίες στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς.